Σε απεργία διαρκείας από την 21η Δεκεμβρίου βρίσκονται οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ στα Χανιά. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις και κυρίως να μην προχωρήσουν οι απολύσεις συναδέλφων τους. Αυτή τη στιγμή, ενώ βρισκόμαστε σε καθεστώς της προηγούμενης ακόμα συλλογικής σήμας εργασίας, η διοίκηση επέλεξε να απολύσει εργαζόμενους όλη αυτή τη διάρκεια του χρόνου με το διευθυντικό δικαίωμα και λίγο τώρα πριν τα Χριστούγεννα, τρεις συναδέλφους μας στο ΟΤΕ Academy στη Θεσσαλονίκη, χωρίς κανέναν λόγο, ενώ έχουμε υπογράψει την τελευταία συλλογική σύμβαση εργασίας να μην υπάρχουν απολύσεις όσο ισχύει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη απεργία διαρκείας στον όμιλο του ΟΤΕ, καθώς η διοίκηση απολύει πριν τη λήξη των συμβάσεων εργαζομένους, κάνοντας χρήση του διευθυντικού δικαιώματος. Θέλουμε υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλες τις θυγατρικές, ενσωμάτωση των νέων συναδέλφων στα μισθολόγια πριν το 2015, διασφάλιση για οικονομοτεχνικούς λόγους από απολύσεις, μιας και ο ΟΤΕ είναι μια κερδοφόρα, πρωτοπόρα εταιρεία στην ελληνική επικράτεια. Μοιράζει αυτή τη στιγμή 350 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα στους μετόχους, την ίδια στιγμή που υποκρινόμενη δεν έχει χρήματα που κοστίζουν 25 με 29 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς στους συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ζητούν να μην απολυθούν οι συναδέλφοι τους. Ζητάμε επίσης την επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων και την κατάργηση του άρθρου 13 που είναι το διευθυντικό δικαίωμα που απολύει όποιον θέλει χωρίς να δίνει καμία δικαιολογία για ποιο λόγο το κάνει. Στο πλευρό των εργαζομένων του ΟΤΕ και το Εργατικό Κέντρο Χανίων. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους να πάρουν πίσω τις απολύσεις και να υπογραφεί επιτέλους συλλογική σύμβαση εργασίας με τριετή χαρακτήρα. Οι κινητοποίησεις σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συνεχιστούν και τον Ιανουάριο.